Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Κυριακή σήμερα και όπως ξέρετε έχουμε το καθερωμένο YOLO. Εγώ και τα Χριστούγεννα λοιπόν σήμερα, γιατί τα Χριστούγεννα χωρίς τα Χριστούγεννα δεν πάμε πουθενά, έλας με τα Χριστούγεννα. Ναι, λοιπόν, από εδώ να φαίνονται και όλα στα Χριστούγεννα. Όπως βλέπετε σήμερα και πάλι δεν είμαι μόνο στο κανάλι, αυτή τη φορά δεν θα φάω ξύλο όμως από την καρέκλα. Υπάρχει μια πιο ευγενική παρουσία δίπλα μου. Όχι ακόμα, θα έρθει. Γεια σου Μάρθα, καλώς ήρθες! Γεια σου Γιώργο! Γεια σου Γιώργο! Λοιπόν, σήμερα η κουλή αδερφή μου λείπει από το σκηνικό, είναι από πίσω μόνο η Χρύσα και η Νίκη. Το παιχνίδι το αποφάσισε η Χρύσα μόνη της, οπότε δεν θα ξέρουμε το αποτέλεσμα ποιο θα είναι. Δυστυχώς η αδερφή μου δεν βρέθηκε να είναι η σκηνοθέτρια αυτής της τέλειας και υπέροχης εκπομπής. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει ως εξής σύμ. Έχει στο κινητό της η Μάρθα 5 ταινίες και έχω και εγώ στο κινητό μου άλλες 5 ταινίες. Θα προσπαθούμε να εξηγήσουμε με πράγματα και πληροφορίες που μας έχει δώσει η Χρύσα, ξεκινώντας από τα δύσκολα και κατεβαίνοντας προς τα εύκολα, μέχρι να βρούμε ποια ταινία τελικά είναι αυτή η ταινία. Το challenge σήμερα είμαι και λίγο πιο κοντά από τη Μάρθα. Σήμερα πήρα το κοντή την καρεκλίτσα. Δεν πειράζει όμως, η Μάρθα είναι πιο ψηλή από μένα. Λέμε τώρα. Το challenge σήμερα λέγεται Movie Finder. Χα! Τώρα εγώ είμαι πιο ψηλός από τη Μάρθα. Χα! Λοιπόν, η Χρύσα επέμενε να σας πω ότι έχουμε και ζωή. Θα δείξει. Αν σε περίπτωση λέει, όπως μας το είπε ακριβώς, θα έχει bullets. Και αν βρούμε, αν δεν βρούμε, αν μας πει το πρώτο bullet. Μας κάνει χρειάζεται το πω όλο αυτό. Λοιπόν, ποιος ξεκινάει, η καλεσμένη πρώτα. Και οι κυρίες προηγούνται. Εγώ. Εννοείται. Ωραία. Τα Χριστούγεννα και εγώ ακούμε. Η πρώτη ταινία έκανε πρεμιέρα στο Παρίσι στις 8 Φεβρουαρίου του 2016. Πόσες ταινίες έχουν κάνει στο Παρίσι πρεμιέρα το 2016? Α, για να σε δω. Θα σας πω το δεύτερο. Πόσες ταινίες έχουν κάνει στο Παρίσι? Σκέψη. Το 2016. Ναι. 17. Παίζει μία. Δεν παίζει, όχι. Συνέχισε. Ωραία. Μπορώ να πάω παρακάτω. Δεν χάνω ζωή. Εντάξει, θα το βρεις. Έναν πρώην πράκτορ των ειδικών δυνάμεων και νυν μισθοφόρο. Φίλε, πραγματικά παίζει να σκαλώνω αυτή τη στιγμή και να μην σκέφτομαι τίποτα. Και εγώ έτσι θα πάω. Δηλαδή παίζει πω και Marvel τώρα που καμία σχέση. Ναι. Δεν ξέρω. Περίμενε, για ξανά λίγο. Περίμενε. Ειδικό πράκτορα ειδικών δυνάμεων. Μπορώ να την ξαναπώ. Έναν πρώην πράκτορα των ειδικών δυνάμεων και νυν μισθοφόρο. Θα να συνεχίσουμε. Συνέχισε. Οκ. Πες το επόμενο. Ιδιόμορφο χιούμορ, ήρωα κόμικ, κυνηγάει αυτόν που κατάστρεψε τη ζωή. Deadpool. Ναι. Ξέρεις πως ταινίες μου πέρασαν το μυαλό ρε φίλε? Πρόσεξε, για αυτήν την ταινία τώρα που θα σου πω, εάν εμένα μου έλεγες σκηνοθέτη, τον οποίο δεν έχει γράψει δυστυχώς η Χρύσα, εάν μου έλεγες σκηνοθέτη θα σου έλεγα ποια είναι κατευθείαν. Την έχω με το δει. Που έλεγες σκηνοθέτη. Τι είναι? Ναι, την έχεις δει. Συγγνώμη, την έχω δει. Την έχεις δει σίγουρα. Λοιπόν, αν μου έλεγες σκηνοθέτη θα σου έλεγα ποια είναι κατευθείαν. Δηλαδή, μόνο από το όνομα του σκηνοθέτη, κάτω από το επίθετο. Ωραία. Λοιπόν, ο βασικός ήρωας γίνεται γονιός. Βασικά, να το βοηθήσω, να τη βοηθήσω παραπάνω. Θα σε βοηθήσω πολύ παραπάνω. Όχι, δεν θα σε βοηθήσω. Γιατί άμα πω κάτι, θα το καταλάβεις μπαπ με τη μία. Όχι, μπαπ με τη μία. Λοιπόν, όχι. Λοιπόν, παίζει να σταμάτησε να γράφει, το βρήκε όμως. Άρα είμαστε ένα-ένα, τον Fast and Furious στο 8. Συμβαίνουν αυτά. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στις 21 Νοεμβρίου του 2015. Τα οποία έλαβαν χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία. Καλά, περιμένω να ξέρω και που γίνεται για τα χειρίσματα σε ταινίες. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ενώ στις 9 Μαΐου του 2016 τα γυρίσματα σταμάτησαν στην 123η επέτειο από τη γέννηση του δημιουργού του κόμικ. Ναι, συνέχεια. Του William Moulton Marston. Ωραία, θα σε προχωρήσω. Περιμένω. Δεν με έχει βοηθήσει. Βέβαια από τον... Από το όνομα δεν πήρες κάτι. Από το όνομα ναι. Είδες γιατί το είπαμε στο πει. Από το όνομα ναι. Δεν πες μας από το όνομα τι πήρες ας πούμε. Πήρα. Τι
Θα σου έλεγα τι πήρε. Το όνομα ναι. Απλά λίγο με μπερδεύει το κομμάτι των γυρισμάτων. Δεν ξέρω πότε γίνονται τα γυρίσματα στις ταινίες. Λογικό είναι, με αυτές τις πληροφορίες που σου δίνει. Μα γι' αυτό ξεκινάω από το δύσκολο και πάμε το πιο εύκολο. Το επόμενο θα το καταλάβω. Ωραία, για πες ποιο είναι το επόμενο. Επιπλέον, γυρίσματα έγιναν από τον Νοέμβριο του 2016. Μία πριγκίπισσα που έγινε πολεμίστρια. Αυτό. Εντάξει. Wonder Woman. Εκεί. Από το, σου λέω, από το όνομα και μόνο. Καταρχάς υπάρχει εκεί το όνομα, το βλέπω. Από το όνομα, ναι. Από να το όνομα, και ζήρε, αφήσε να πει να είναι Wonder Woman, την έχω πίσω ρε παιδιά. Το θέμα είναι ότι πού να ξέρω εγώ πότε γίνανε τα χειρίσματα της ταινίας. Λοιπόν, δούλες. Λοιπόν, Carrie Fisher. Ούτε για πλάκα. Εγώ ήδη αν έλεγες αυτό το όνομα θα καταλάβαινα τι είναι. Κατευθείαν. Όχι, θα τα καταλάβεις. Να σου πω κάτι, γιατί να μην ανταλλάξουμε. Κατάλαβες. Γιατί πάλι δεν θα τα καταλάβεις. Θα τα καταλάβαινα. Καθώς απεβίωσε στα τέλη του 2016 και είναι αφιερωμένη στη μνήμη της από τη Disney. Αυτό δεν το ήξερα. 9 Δεκεμβρίου 2017 στο Los Angeles σε 16 μέρες πάνω από 1,2 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Εντάξει, δεν θα ξέρει ποσοστά. Προχώρα. Ούτε για πλάκα. Προχώρα. Προφανώς είναι μια ταινία που πας στα μία. Έτσι, για να σου λέω 1,2 εκατομμύρια σε 16 μέρες, προφανώς είναι μια ταινία που ήταν αναμενόμενη να βγει. Έτσι, πολύ αναμενόμενη. Έχουν βγει και άλλες. Δεν απαντάς σε ερωτήσεις. Λοιπόν. Δεν απαντάς σε πρόσθετες ερωτήσεις. Το επόμενο, 20 Δεκεμβρίου του 2020. Είναι η 13η νέα στη σειρά. Τέλος. Το Star Wars. Ναι. Βασικά ντροπή μου. Πρέπει να είσαι χαζός, πολύ χαζός, το να έχεις τόσες ταινίες εδώ μέσα και να μην ξέρεις τουλάχιστον τι γράφουν οι τίτλοι των ταινιών. Η μόνη ταινία που δεν γράφει που έχω εδώ μέσα που δεν θα πω ποια ταινία είναι, γιατί καλό είναι να μην πω ποια είναι ακόμα, θα σας τη δείξω πιο μετά, είναι η μόνη που δεν γράφει τίτλους. Και γράφει coming soon από κάτω, τίποτα άλλο. Θα σας πω άλλη φορά ποια είναι όμως. Κατάλαβα. Άλλη φορά. Είναι μια αφίσα που πολλοί θα θέλανε να έχουν στον τοίχο τους. Και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Παρακαλώ. Πάμε λίγο. Η παραγωγή της ταινίας έγινε από το Marvel και η διανομή, εντάξει μην θες να στα πω αυτά, είναι η 15η του Marvel και σταματάω. Θες να μετράω ταινίες τώρα? Ναι. Γιατί άμα δεν την βρεις, θα σου πω στιγμή. Ποια είναι? Κακό καλό. Για ξανά λίγο, διάβασε μου λίγο, θέλω να μου διαβάσεις από την αρχή. Μάθα, πες του τα όλα. Όλα θέλω να μου τα πεις από την αρχή. Όλα. Και αυτά που πιστεύεις ότι είναι άχρηστα για σένα. Έλα Χριστούγεννα. Βασικά ξέρω ποια είδη είναι έτσι. Ποια είναι? Έχει ζωή. Πες, έχει ζωή. Guardian of the Galaxy. Ποιο? Το πρώτο. Άρα έχω μια ζωή. Έχω μια ζωή. Πες το. Το δεύτερο. Ναι. Το βρήκα. Κάνε τον Groot. Άντε. I am Groot. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, ευκολάκι. Πολύ ευκολάκι. Πολύ ευκολάκι. Λοιπόν, ξεκινάω. Μόνο από τις πρώτες λέξεις, εάν σκεφτείς έξυπνα να τη βρίσκεις. Από τις πρώτες, ούτε καν λέξεις, δηλαδή... Από την πρώτη λέξη. Ερωτικό μυθιστόρημα. Πες το. 50. Ωραία. Ταινία του 2018. Α, φετινή, ναι. Την είδες, έμαθα. Ναι. Το παιχνίδι των ανθρώπινων σχέσεων. Αυτό πρώτο. 18 το εγώ παιχνίδι. Εγώ δεν την έχω δει και δεν ξέρω τι είναι. 18 το παιχνίδι των ανθρώπινων σχέσεων. 18 το παιχνίδι των ανθρώπινων σχέσεων. Κάτι μου λέει. Πάμε παρακάτω, θα μου έρθει. Η επιρροή των διακρατικών σχέσεων στη ζωή μιας νεαρής μπαλαρίνας. Έλα, ρε Γιώργο. Έλα, εντάξει. Πού είναι! Πού είναι! Βγάλε το πάνω, Γιώργο, και άνοιξε το. Φέρ' το. Πάρω! Εντάξει, θα το σκέφτω και το σκουργί. Παιδιά, να φύγουμε από εδώ μέσα. Δεν χωράμε, δεν χωράτε. Λοιπόν, νάτι. Α, τέλεια, ρε. Wow, ενθουσιάστηκα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ το Cineplex για αυτό εδώ. Κάτσε. Και για πολλά άλλα ακόμα, για ό,τι υπάρχει μες στο δωμάτιο βασικά. Ας τα Χριστούγεννα! It's mine! Χριστούγεννα. Αγαπάμε Χριστούγεννα. Πάσχα έχουμε, αλλά εμείς αγαπάμε Χριστούγεννα. Εμείς μένουμε στα Χριστούγεννα. Ας τα Χριστούγεννα! Τι δουλειά!
Τέλος. Ηθικό δίδαγμα. Δεν πειράζει τα Χριστούγεννα. Εδώ okay. Δεν θα κόψω τίποτα, θα αφήσω τα πάντα να δείτε. Δεν θα κόψω τίποτα στο μοντάζ. Το διευκρινίζω για τις χασμάρες που λέγανε από πίσω. Γιατί αυτά έχουν. Αυτά είναι ωραία να δείτε. Χαιστήκατε λίγο. Αυτά ήταν λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Κάντε subscribe όταν βοηθάει. Κάντε like επίσης. Κάντε και μια κοινοποίηση στο βίντεο να το δουν και οι φίλοι σας. Χάλασε. Θα τα πούμε. Bye.